Σε ηλικία από 2,5 έως 5 ετών, σχεδόν όλα τα παιδιά παρουσιάζουν προβλήματα στη ροή της ομιλίας. Αυτά τα προβλήματα συνήθως έχουν τις εξής μορφές. Επαναλήψεις σε φράσεις, λέξεις ή συλλαβές. Παραδείγματος χάρη, αυτό είναι της μαμάς. Ή το φαγητό. Παύσεις προκειμένου να βρουν τη σωστή λέξη ή να διαμορφώσουν την πρόταση. Παραδείγματος χάρη, ο μπαμπάς θα πάρει το τρυπάνι και θα κάνει φασαρία. Ή τραβήγματα σε ολόκληρους αρχικούς φθόγκους. Παραδείγματος χάρη, να μια χελώνα. Αυτές οι δυσκολίες είναι εντελώς φυσιολογικές και συχνές κατά την ανάπτυξη του παιδιού. Μοιάζουν με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί όταν μαθαίνει να τρέχει. Θα σκοντάψει, θα σταματήσει, θα διστάσει, αλλά κάποια στιγμή θα μάθει μέσα από αυτή τη διαδικασία να τρέχει. Συνήθως οι δυσχέρειες αυτές διαρκούν μερικούς μήνες και μετά σταδιακά εξαφανίζονται. Το φαινόμενο αυτό το περιγράφουν και οι επιστημονικοί όροι αναπτυξιακός τραυλισμός ή εξελικτικός τραυλισμός και φυσιολογικός αναδιπλασιασμός. Κάποιες φορές αναφέρεται και ως ψευδοτραυλισμός, αλλά στην πραγματικότητα ο ψευδοτραυλισμός είναι κάτι άλλο. Επομένως, η όποια δυσχέρεια δεν είναι τραυλισμός. Δεν χρειάζεται να ανησυχούν άσκοπα οι γονείς. Μπορούν όμως να βοηθήσουν το παιδί τους να αποκτήσει θετικές εμπειρίες από την επικοινωνία. Η ομιλία είναι για να προκαλεί χαρά, να γίνεται αβίαστα, να συνοδεύει αυθόρμητα την πράξη. Το παιδί πρέπει να νιώθει ελεύθερο να δοκιμάζει την ομιλία, ακόμα και κάνοντας λάθη. Και έχουμε και κάποιες συμβουλές προς τους γονείς των παιδιών που εμφανίζουν αυτό το φαινόμενο. Αφήστε το πρόβλημα να περάσει χωρίς να αγγίξει. Μην εκφράζετε την αποδοκιμασία σας με τη γλώσσα του σώματος. Αποφύγετε δηλαδή να δώσετε την παραμικρή σημασία στο φαινόμενο. Ακόμα και υποσυνείδητα, δηλαδή με τη γλώσσα του σώματος. Δεύτερον, προσφέρετε στο παιδί άπλετο χρόνο για να ολοκληρώνει. Μην το συμπληρώνετε που κολλάει ψάχνοντας να βρει τη λέξη. Μην ολοκληρώνετε αυτό που νομίζετε ότι ήθελε να πει. Διατηρήστε πάντα θετική στάση. Μην συμβουλεύετε και μην κριτικάρετε. Και τέλος, μην αναγκάζετε το παιδί να εμπλακεί σε καταστάσεις αποτυχίας, όπως το να επαναλαμβάνει δύσκολες φράσεις ή λέξεις. Συμβουλευτείτε ειδικό αν τα συμπτώματα δεν εμφανίζουν βελτίωση ένα εξάμηνο μετά την εμφάνισή τους.